Εντάξει. Εντάξει, είναι καταπληκτικό! Έτοιμο! Και λέει τώρα... Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα είμαι εδώ με άλλο ένα βλογκάκι χριστουγεννιάτικο. Ξεκίνησα το βίντεο απόγευμα και τώρα η ώρα είναι 5 και 4 και λέω να ξεκινήσω αυτό το βίντεο γιατί σήμερα θα φτιάξουμε ένα gingerbread house, ανυπομονώ, το οποίο είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ, το πήραμε 6 ευρώ. Δεν ξέρω αν έχει όλα τα υλικά που χρειαζόμαστε. Θεωρώ ότι τα έχουμε τουλάχιστον στο σπίτι, αν θέλει άχνη για να τα κολλήσεις μεταξύ τους. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θέλω να το στολίσω κιόλας κάπου στην κουζίνα που δεν την έχω στολίσει και πάρα πολύ. Επίσης να σας πω ότι τρέχει ένας διαγωνισμός, ένα challenge στο Instagram μου. Να πάτε να το βρείτε, θα σας το αφήσω εδώ. Σε λιγάκι θα φτιάξουμε το σπίτι, αλλά προς το παρόν θέλω να σας δείξω ένα φυτό που είχαμε πάρει πριν αρκετό καιρό, το οποίο είναι αλεξανδρινό και τρελαίνομαι. Θα ήθελα να σας το δείξω, παιδιά, γιατί είναι πανέμορφο. Είναι αυτό εδώ το φυτό μας. Έχω πάρει δύο τέτοια. Μπορείτε να τα βρείτε στο Βασιλόπουλο, αν και νομίζω ότι εμείς τα πήραμε από Ανθοπολείο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πολύ χριστουγεννιάτικο, πολύ χριστουγεννιάτικο. Και το άλλο το έχω βάλει στην κουζίνα μας, όπου είναι αυτό εδώ, πιο μικρούλι, το έχω βάλει σε μία χρυσή γλαστρούλα. Hey Google, turn on kitchen light. Εμείς αυτά κάνουμε όλη μέρα, μιλάμε με την Google, θα σας εξηγήσω μετά, γιατί θα με λέτε χαζή. Έχω βάλει αυτό εδώ το χρυσό γλαστράκι και το έχω βάλει μέσα, νομίζω ότι είναι... Αμάν, το μάτιασα, πάει. Και επίσης θέλω να ξεκινήσω να ανοίγω αυτό, να δω τι χρειάζεται, μήπως χρειάζεται κάτι το οποίο δεν το έχουμε, γιατί άμα χρειάζεται κάτι τέτοιο τη βάψαμε. Λοιπόν, είμαι στη φάση της προετοιμασίας. Θέλω να ανοίξω το κουτί να δω τι γίνεται. Λοιπόν, θα το βάλω εδώ πάνω, θα το φτιάξω. Τι γίνεται με το φωτισμό? Εδώ πάνω θα το βάλω να το φτιάξω. Είναι αυτό που είχα πάρει από το τζάμπο για να βάλω την τούρτα μου. Θα το χρησιμοποιήσουμε και έτσι. Αυτό πώς ανοίγει? Ανοίγει από εδώ. Θέλω να δω τι έχει μέσα. Λοιπόν, α, έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Unboxing. Θα σας δείξω τι έχει. Καμία σχέση. Έχει ζάχαρη άχνη ώστε να φτιάξεις το γλάσο λογικά για να κολλήσουν αυτά μεταξύ τους. Έχει αυτά εδώ τα στολιδάκια, τα, για να βάλεις τα ζελεδάκια. Ζελεδάκι είναι. Εδώ δεν ξέρω τι έχει. Για να δούμε τι έχει και εδώ. Κόβεται το κεφάλι μου, αλλά το έχω κάνει για να βλέπετε τα πράγματα. Εντάξει. Έχει και τα ανθρωπάκια μέσα. Έχω πάθει σοκ. Είναι πολύ πιο ωραίο από εκείνο που είχα πάρει πέρσι. Εντάξει, είναι καταπληκτικό. Δες τι έχει. Εντάξει, είναι υπέροχο. Δεν το περίμενα να έχει και αυτά τα ανθρωπάκια μέσα. Πολύ ωραία και μετά έχει... Και μετά έχει όλα τα μπισκότα τα οποία είναι κομμένα σωστά. Οπότε τα συναρμολογείς. Κάνεις τη δουλίτσα. Ωραία, έχει και τη ζάχαρη άχνη. Άρα στην ουσία δεν χρειάζεται τίποτα. Μόνο πρέπει να φτιάξω εγώ λογικά με νερό το γλάσο. Πάω να τα ετοιμάσω όλα και επανέρχομαι. Λοιπόν, ήρθε αυτή η στιγμή. Ήρθε η στιγμή να φτιάξω το γλάσο. Είδα μια συνταγή από γλάσο γιατί δεν έλεγε πουθενά μέσα κάτι. Επίσης, να σας πω ότι εγώ το πήρα από το Lidl. Δεν ξέρω αν το είπα πριν, γιατί έχετε αρχίσει και με ρωτάτε στο Instagram. Να με ακολουθήσετε στο Instagram, γιατί εκεί σας τα ανεβάζω. Όλα τα πάντα σας ανεβάζω. Οπότε εγώ ξεκινάω να φτιάχνω το γλάσο μου, το οποίο το κάνω με την άχνη που είχε ήδη μέσα. Δεν είναι τίποτα, είναι πανεύκολο. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει, έχω φτιάξει το γλάσο, το έχω φέρει, το έχω βάλει εδώ. Δεν θα σας δείξω όλη τη διαδικασία, θα τη δείτε και σε timelapse να μην είναι βαρετό. Παιδιά, έχει πάρα πολύ ωραία τις πληροφορίες. Εδώ έχω μπροστά μου το κουτί και τα δείχνει τα πάντα αναλυτικά. Τι να κάνεις, ποιο νούμερο μπαίνει πρώτο, δεύτερο. Οπότε ξεκινάμε σιγά σιγά με αυτό που είναι το βασικό μέρος. Επίσης να πω ότι μυρίζει απίστευτα. Οπότε ξεκινάμε.
Εντάξει, παιδιά, είναι φανταστικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο και εύκολο, πανεύκολο το κάνεις. Την άλλη φορά είχα δυσκολευτεί για κάποιο λόγο πάρα πολύ. Σκεφτείτε ότι είναι σχεδόν έτοιμο, λείπει ένα πλαϊνό από εδώ και μετά ξεκινάμε τη διακόσμηση. Και κάνεις μετά ό,τι θέλεις. Εν τω μεταξύ, εμείς έχουμε και κουφετάκια από τα γενέθλιά μου. Έχουμε και άλλα πράγματα που μπορούμε να το διακοσμήσουμε εκτός από αυτά που έχει μέσα. Οπότε θα σκεφτώ τι θα κάνω. Ξεκινάμε με την άλλη πλευρά εδώ για να το τελειώσουμε και μετά πάμε στον κήπο που θα στολίσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν θα θέλουμε να το φάμε. Είμαι σίγουρη δηλαδή ότι δεν θα θέλουμε να το φάμε αυτό το σπιτάκι. Έτοιμο! Και λέει τώρα γκρεμίζεται όλο, κάνει ένα μπουμ και πέφτει κάτω. Τώρα θέλει να βάλουμε, λέει, μία καμινάδα βάζει εδώ ψηλά, όπου μετά τη βάζει και με χιόνι, έτσι την κολλάει. Πάμε ήλι! Θα το κολλήσουμε εδώ. Έτσι. Έτσι, ναι. Και θα το κολλήσουμε με αυτό και να πέφτει και λίγο τύπου σαν χιόνι και γενικά μετά μπορούμε να βάλουμε σε όλη τη σκεπή. Κάναμε βλακεία! Ξεκινάμε με το δεντράκι, το οποίο είναι εδώ και θα το βάλουμε εδώ. Τι λες, το βάλουμε εδώ. Λοιπόν, παιδιά, είναι έτοιμο το σπιτάκι, θα το δείτε καλύτερα και στην κοντινή κάμερα. Βγήκε σχετικά καλό, δεν το περίμενα να βγει τόσο ωραίο. Μου άρεσε πάρα πολύ και όλη η διαδικασία και το πόσο εύκολα το φτιάξαμε. Εδώ το ένα πλαϊνό έχει φύγει, δεν θα κρατήσει πολύ, τη βλέπω εγώ τη δουλειά, μπαλατζάρει λίγο. Οπότε, παιδιά, κάποια στιγμή θα το φάμε λογικά. Εάν δεν με ακολουθείτε, ακολουθήστε με στο Instagram, γιατί σίγουρα θα ανεβάσω λίγο από τη διαδικασία, αν και δεν θέλω να κάνω και spoil, γιατί καταλαβαίνετε, θα σας το δείξω στο βίντεο αυτό. Οπότε, ορίστε και ένα gingerbread house. Αυτά λοιπόν, θα τα πούμε σε λιγάκι, γιατί το βίντεο φυσικά δεν έχει τελειώσει εδώ. Απλά ήθελα να σας δείξω ένα απόσπασμα πώς θα φτιάξουμε αυτό το σπίτι. Λοιπόν, όταν σας είχα δείξει το hotel στο επιτραπέζιο, αν παρακολουθείτε τα vlog μου θα το έχετε δει, σας είπα ότι πήρα άλλα δύο. Άλλο ένα που πήρα είναι αυτό εδώ και άλλο ένα του Dixit, το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό, αλλά ούτε και αυτό ξέρω πώς παίζεται. Επίσης αυτό δεν παίζεται με δύο άτομα, θέλει να έχεις παρεούλα για να παίξεις. Και τώρα επίσης ήθελα να σας πω, εν τω μεταξύ έχουν αρχίσει και έρχονται τα χριστουγεννιάτικά μας δώρα, οπότε κάποια στιγμή θα τα τυλίξω κιόλας για να σας τα δείξω και όλες πώς κάνω το τύλιγμα, το δώρο. Νομίζω θα είναι κάτι πολύ ωραίο για να τα βάλω και κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έχω πάρει για όλους μας δώρα, έχουμε πάρει για τα αδέρφια μας, για μας. Τέλος πάντων, επίσης ήθελα να σας πω για αυτή την κουβέρτα, την οποία την πήρα από Lidl και σας την έδειξα στο προηγούμενο vlog. Έχω να πω ότι είναι εκπληκτική. Σκεφτείτε ότι θέλω να κοιμάμαι στον καναπή για να έχω αυτή την κουβέρτα. Δεν υπάρχει. Παίζει να είναι και η καλύτερη αγορά που έχω κάνει πριν φύγει το 2020. Μετά θέλω να σας δείξω ένα αρωματικό χώρου, ένα μηχανηματάκι που είχα πάρει από το Jumbo, το οποίο ανακάλυψα πριν λίγες μέρες κάτι που κάνει και ενθουσιάστηκα. Λοιπόν, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Αυτό εδώ το μηχανηματάκι. Δεν είναι μηχανηματάκι. Εντάξει, απλά βάζει σε λίγο υγρό εθέρεο έλαιο και μυρίζει ο χώρος. Απλά κάνει κάτι το τέλειο, πραγματικά είναι υπέροχο. Τέλος πάντων, ρίχνω λίγο νερό γιατί έχει εθέρεο έλαιο, αλλά χρειάζεται λίγο νεράκι. Εθέρεο έλαιο μπορείτε να πάρετε από παντού. Έχω αυτό εδώ το κεράκι το κόκκινο γιατί είναι και Χριστούγεννα και παιδιά, εντάξει, δείτε το εφέ που κάνει. Δείτε το εφέ που κάνει εδώ από πίσω. Άμα έχω κλειστά τα φώτα θα το δείτε καλύτερα. Δείτε εδώ το εφέ, το βλέπετε αυτό που κάνει σαν λουλούδι. Και όσο το απομακρύνω γίνεται και πιο μεγάλα. Απλά τώρα επειδή έχουμε αρκετά φώτα ανοιχτά, εντάξει, δεν έχω να πω τίποτα. Έχει μόνο 1 ευρώ και είναι υπέροχο. Έχω πάθει πλάκα. Αυτό να ανάβεται και τίποτα άλλο, πραγματικά. Εν τω μεταξύ τώρα έχουμε παραγγείλει μπέργκερ, θα σας τα δείξω όταν έρθουν. Φως φυσικά. Αυτά είναι τα προβλήματα όταν γυρνάς βίντεο το βράδυ, ότι δεν έχεις φως και πρέπει να πηγαίνεις με ένα φως παντού, διαφορετικά εσείς δεν θα βλέπετε τίποτα αυτή τη στιγμή. Δείτε εδώ μπεργκεράκι, η αλήθεια είναι ότι δεν παραγγέλνουμε πολύ συχνά, αλλά τώρα στην καραντίνα είναι πιο εύκολο. Υπέροχο.
Αν είσαι από τη Ρόδο, είναι το Boston. Εμείς από εκεί παίρνουμε μπέργκερ. Boston Burger Bar. Έχει υπέροχες πατάτες. Οπότε θα κάτσουμε τώρα να φάμε. Πάπα, δες εδώ μπέργκερ. Δεν είναι sponsored. Τα πληρώσαμε κανονικότατα. Έχω βγάλει το κραγιόν μου και μου έχει μείνει μια κοκκινίλα. Τι έχω. Φαγητό. Άσπρο, κάτι άσπρο. Τι είναι αυτό. Παίζει να έχω ζάχαρη. Ναι. Α, ωραία, μπράβο. Είχα ζάχαρη, συγγνώμη, τόσες ώρες κάνω βίντεο και είμαι με τη ζάχαρη. Τώρα έχεις στα δόντια σου αίμα, ήτανε. Όχι, δεν έχω αίμα, είναι κραγιόν. Είχε πάει στα δόντια. Μπράβο, τέλεια. Δεν πειράζει, παιδιά, τα παθαίνουμε αυτά. Πάω να φάω το μπέργκερ μου και θα τα πούμε σε λιγάκι πάλι. Το outfit για αυτό το τη νύχτα, το βράδυ. Λοιπόν, τι έχω φορέσει σήμερα, πιτζαμούλα. Κάτι γίνεται με το focus. Τι γίνεται, κάτι είναι θολό. Ναι, ο καθρέφτης είναι θολός, Σοφία, θέλει καθάρισμα εδώ πέρα, μάλιστα. Έχει πιτζάμα με το Μίκι, αυτό είναι το outfit, κάτι γίνεται με την κάμερα. Δεν μπορώ να καταλάβω, πολύ θολάει. Σήμερα πάλι ας μην πω τι φαγητό έχει πέσει, εντάξει, τέλος πάντων είδατε και τη σοκολάτα μου, εγώ δεν τη λυπάμαι το βράδυ, την τρώω κανονικότατα τη σοκολατίτσα. Να την πιτζάμα, μήπως τη δείτε καλύτερα τώρα. Εντάξει, αγαπώ σας, την είχα δείξει νομίζω και σε ένα haul, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι. Μην ξεχάσετε το challenge που τρέχει. Επίσης ακολουθήστε με και στο Instagram, είτε κάνετε το challenge είτε όχι. Ακολουθήστε με στο Instagram, γιατί και εκεί ανεβαίνουν καθημερινά διάφορα post και stories. Βέβαια να πω ότι αυτό το διάστημα, συγγνώμη σε όσους με ακολουθούν, αλλά δεν προλαβαίνω να ανεβάζω πάρα πολύ story. Δεν έχω χρόνο, κάνω πάρα πολύ μοντάζ, κάνω πάρα πολλά βίντεο, οπότε δεν έχω το χρόνο αυτό. Προγυρίζω κιόλας κάποια βίντεο, τα έχω προγυρισμένα για να μην ξεμείνω από βιντεάκια, οπότε έχω αρκετή δουλειά, έχω αρκετό διάβασμα, παίζω πιάνο αρκετά, οπότε να με συγχωρέσουν όσοι με ακολουθούν στο Instagram, αν δεν ανεβάζω πολλά story μέσα στο Δεκέμβριο, αλλά προσπαθώ να μην χάνομαι και από εκεί. Οπότε λέω παιδιά, κάντε τα like σας, τα σχόλιά σας και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι, φιλάκια πολλά!